Γιώργο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλά, καλά, εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, ακόμα εδώ. Πάντα. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ, δηλαδή. Ναι, φίλε, Παρασκευή απόγευμα τώρα δεν είναι το καλύτερο μου, να ξέρεις. Ναι. Ε. Ναι, να κάνω Παρασκευή απόγευμα. Ναι, αλλά λείπει τώρα ο άλλος, καταλάβεις. Δηλαδή, ναι, κάνω μαγκαζίνο. Είναι λίγο στενάχωρο για σένα, η αλήθεια είναι, αλλά έχει μπάσκετ, τότε θα ήταν και λίγο. Πώς να το πω. Παράτερο να ήταν εκεί. Ναι, κοίταξε, παράτερο είναι. Έχουμε και μαγκαζίνο, έχουμε δουλειές, μετά έχουμε μπάσκετ, καταλαβαίνεις. Βέβαια. Για το λέω, για τον μπάσκετ το λέω. Εσύ πώς είσαι σπίτι σήμερα, 1η του Μάρτη, που κλείνει στα 40. 7. Ωρε φίλε, πολύ χρόνος ρε φίλε. Μικρό παιδί είσαι ακόμα ρε φίλε. Πολύ χρόνος. Ακόμα, ναι. Πολύ χρόνος. Πώς είσαι σπίτι δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ έχουμε σπίτι με το μικρό. Αχα. Με τη σύζυγο. Δεν θα πας με τα γκαζόζα δηλαδή. Βέβαια. Α, γιατί ανησύχησα ότι κάτι έχεις, καταλάβες. Όχι, 21-21 είναι αυτά. Υπάρχει συγκεκριμένη ώρα. Α, εντάξει. Συγγνώμη, ρε φίλε, συγγνώμη. Συγγνώμη. Πώς είσαι, Βάη, καλά όλα. Καλά είμαι, ρε φίλε. Αυτό, νομίζω ότι το θέμα συζήτησης αυτό είναι στην ΑΕΚ. Δηλαδή το πώς θα διαχειριστεί ο Αλμέιδα αυτό το παιχνίδι τώρα, με βάση τις επιστροφές και τις κάρτες που απειλούν. Ναι, και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το ότι αν θα θέλει να δώσει ρυθμό σε κάποιους, πόσο ρυθμό θέλει να δώσει και χρόνο δηλαδή συμμετοχής, αν θα τα αποκριθούν αυτοί, γιατί και το προηγούμενο παιχνίδι επιδίωξη του Ματίας Αλμέιδα ήταν να χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 60 λεπτά ο Σιμάνσκι, μία ώρα ακριβώς ο Λιβάη Καρσία, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα. Ενώ δεν το επέτρεψε το παιχνίδι, έτσι. Δεν το επέτρεψε και ο Καρσία, λέω εγώ. Ναι, και ο Καρσία δεν ήταν καλός και ο Σιμάνσκι ήταν καλός, mm-hmm. λόγω της απουσίας ρυθμού. Και στην πέντε ήταν καλά, σε μέτρια επίπεδο είχε κυμανθεί και η απόδοση του Τζούμπερ. Έπρεπε για να αντιδράσει και να επιστρέψει από αυτό το 1-2 mm-hmm. να αλλάξει πολλά, mm-hmm. η αλήθεια είναι. Και του στερήθηκε η δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιήσει παραπάνω χρόνο και τον Καρσία που ήθελε, mm-hmm. αλλά κυρίως και τον Σιμάνσκι, γιατί επαναλαμβάνω, ο Σιμάνσκι είναι το μεγαλύτερο, έτσι, η μεγαλύτερη ανάγκη για τον κότσο, επειδή έλειπε, θυμίζω, εκτός τελευταίο μάτσο ήταν το Παναθηναϊκό. Κάνα μήνα αυτό, πώς είναι. Μέσα στην Φιλανδία. 1,5 μήνα ακριβώς πριν. 1,5 μήνα. Πηγαίνεις από ρυθμό. Ναι, ναι. Πολύ. Και είναι πολύ κομβικός ο Σιμάνσκι στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Βέβαια. Ευτυχώς βέβαια από την άλλη υπάρχει ο Γιόνσον, ο οποίος έχει πάει εξαιρετικά σε αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Έχει πάει καλύτερα και από τον Πολωνό για μένα. Και αυτό είναι το ευχάριστο για τον Ματίας Αλμέιδα, για να μπορεί να έχει να διαχειριστεί παίχτες σε ίδια θέση, οι οποίοι να είναι στο ίδιο level, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και ευχάριστο αυτό για τον Πελάδο. Γύρισε ο Μουκουντή, γύρισε ο Ρώτα, περιμένουμε Κατσίνοβιτς και Ζήνη, θυμίζω. Και θα δούμε τι θα κάνει ο κόουτς και τι θα επιλέξει να δουλέψει με κάποιο τρόπο τέτοιο που να μην έχει και πολύ μεγάλη ανομοιογένεια, ξέρεις, στο αγωνιστικό. Εγώ ναι. δεν νομίζω τα Βέβαια τα σχήματα που έχει δοκιμάσει φέτος ο Αλμίδα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή ναι. νομίζω ότι και αυτό έχει κάπως σβήσει ως κίνδυνος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει μπει νέο αριστερό μπακ που έχει μπει πλέον στην δεκάδα. Δεν φεύγει εύκολα από την δεκάδα, λέω για τον Πίλιο. Έχει μπει καινούριο στόπερο Κάλενς, ο οποίος και αυτός δύσκολα φεύγει από την δεκάδα. Έτσι καιρό μου, ξέρεις, έκατσε και αυτό το Κόπα Αφρικά που λέμε. Ναι. Συν την απουσία ενός μήνα επιπλέον που είχε λόγω του τραυματισμού του Ομουκουτή. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά στο κέντρο της άμυνας, mm-hmm. μετά να βγάλεις αυτόν που έχει πάρει ρυθμό και τα πηγαίνει και πολύ καλά. Ναι. Αλήθεια, είναι. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ξέρεις. Ρίσκο. Ναι, αλλά πλεογνωρίζονται. Δηλαδή δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να ταιριάζεις κεντρικούς αμυντικούς. Έτσι ακριβώς. Και μέχρι να βρει και ρυθμό κάποιος, ποιος είναι, να σκόφτει και δύο παιχνίδια που θα κάνει την, αν θέλεις, όλα λάθος. Γιατί στοιχίζει, όπως ξέρουμε πολύ καλά, πολύ περισσότερο ένα λάθος στην άμυνα. Ναι, μπαμ κάνει. Ακριβώς. Από ένα λάθος που θα γίνει για ένα πούλημα της μπάλας στον χώρο της μεσαίας γραμμής ή μεσοπτετικά. Ναι. Γι' αυτό και η σκέψη είναι δύσκολη να αλλάχθει. Αλλά έχει ένα στοιχείο το οποίο. Έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη το παιχνίδι του Ματίας ο Μουκουτί. Κουβαλάει την μπάλα, ρε φίλε. Ναι, κουβαλάει την μπάλα μπροστά. Και κουβαλάει για πολλά μέτρα. Δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι τη μεσαία γραμμή ακριβώς και να έχει ανοίξει δύο γραμμές επιπλέον για την ΑΕΚ. Είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού. Ένα στοιχείο του παιχνιδιού το οποίο από κορμοστασιά δεν σου προκύπτει. Δεν σε προειδεάζει, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού του Μουκουτί αυτό. Ναι, το έχει όμως. Και δεν το έχει ο Κάλλενς για παράδειγμα. Όχι. Ο οποίος έχει τη μεγάλη διαγώνια μεταβίβαση με το αριστερό, έχει πολύ καλές τοποθετήσεις, είναι πιο γρήγορος από τον Κουτί στις αντιδράσεις του, mm-hmm. αλλά αυτό δεν το έχει. Όχι. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά είναι ευχάριστα νομίζω για τους προπονητές τέλος πάντων. Εντάξει, διαφορετικά στοιχεία είναι και βλέπεις, παιδί μου, τι μου κάνει, τι δεν μου κάνει, ενώ με το διάβασμα του σκάφου. Ανάλογα το μάτς. Ακριβώς. Ανάλογα το μάτς, μπράβο. Δηλαδή για τον Αλμέιδα τώρα το παιχνίδι με τον Άρη,
είναι εύκολο στο διάβασμα, διότι αντιμετωπίσετε την ομάδα αυτή και στο πρωτάθλημα και δύο φορές στο κύπελλο. Πάνω κάτω ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Δεν είναι το δεξί. Πολύ σωστό. Βέβαια θα έχει κάποιες αλλαγές, ίσως πολλές ο Άρης. Στη φιλοσοφία την βασική πόσες να έχει. Αλλά όχι, όχι, δεν γίνεται να έχει. Καμία. Ναι. Στην αγωνιστική φιλοσοφία καμία πιστεύω. Αλλά σε πρόσωπα έχει σημασία. Έχει τη σημασία του για να μπορέσει να φύγει με το διπλό και να διατηρηθεί στην κορυφή με το, για να μπήξει στα play-off με ένα πολύ λίγο, πολύ μικρό, πολύ τίποτα για μένα, αλλά προβάδισμα. Προβάδισμα και σε σχέση με την περσινή σεζόν της, διότι παραπάνω. Αυτά πρέπει να τα κοιτάμε. Σωστά, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστό. Και αυτός είναι ο σκοπός και επειδή του τσάικ. Απλά ξαναλέω και το ξέρουν και στην ΑΕΚ αυτοί που το συζητάνε. Δεν θα σημαίνει και απολύτως τίποτα. Όπως το ήξεραν πέρυσι όταν μπαίνανε με πολύ μικρότερη διαφορά, για παράδειγμα, πίσω. Έτσι και τώρα γνωρίζουν ότι με αυτή τη διαφορά δεν λέει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μπήκε και για τα καλά μετά τον βαθμό που πήρε πίσω ο Ολυμπιακός. Ακόμα πιο δυνατά να το πω για τα καλά, γιατί μέσα ήταν. Μέσα ήταν. Με μείον 5. Με μείον 5 δεν είναι κανείς έξω ποτέ. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι νομίζω ότι δεν επιτρέπει και χαλάρωση. Ναι, και είναι πολύ καλό αυτό. Τώρα για την τετεκάδα, κοίταξε σήμερα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Νομίζω ότι αύριο περισσότερο στη δουλειά που θα κάνουμε τις στατικές μπάλες θα δούμε. Αλλά δεν περιμένω και τρελές αλλαγές, να σου πω την αλήθεια μου. Αν εξαιρέσω το ότι μπορεί να σκεφτεί να ξεκινήσει τώρα τον Γιόνσον. Εγώ λέω ότι μια περίπτωση είναι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω να μπαίνω στα λιμέρια σου, αλλά επειδή μου αρέσει να γίνω προπονητής και να βγάζω δεκάδες, μ' αρέσει πολύ. Ναι. Μήπως να δώσουμε και ένα μάτσο Χατζησαφείο σε αριστερό μπακ, να ξεκουράσουμε και λίγο τον Πίλιο. Εγώ αυτό που είδα από τον Πίλιο την Τετάρτη ήταν αυτό που λες εσύ τώρα. Τι θέλει. Δίκιο δεν έχω. Έτσι νομίζω. Απλά από την άλλη τον έβγαλε. Ναι. Με τον Μπάση. Και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι τον έβγαλε για να τον ξεκινήσω με τον Άρη. Ή τον έβγαλε για να δει και τον Χατζησαφή στην κατάσταση είναι σαν μπακ. Εντάξει, μια χαρά είναι ο Χατζησαφή. Δεν νομίζω ότι έχει απόλυτα. Τα ίδια λέμε. Γιατί να μην παίξει βασικός. Εγώ, κοίτα, επαναλαμβάνω, εγώ θα τον έβαλα βασικό. Μπράβο. Μπορεί να σκέφτεται βέβαια, ξαναλέω, είναι μπροστά μας, έχουμε και τα play-off τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα το πρόγραμμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να παίξει το μάτι στον Ολυμπιακό. Μπορεί να παίζει με τον Πάουκ ή Ντούμπα, μπορεί να παίζει με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια, παρά το γεγονός ότι ο οποίος έχει κερδίσει θέση που λέμε, ένα μήνυμα προβάδισμα θα το έχει να ξεκινάει ο Χατζησαφή. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσει ο Χατζησαφή και για να πάρει λίγο ρυθμό και τη γνήσια, την κλασική. Να νιώσει ξανά άνετα, αυτό, ακριβώς. Να βρει τις εργασίες του με τα χαφ, με τα στόπερ. Ακριβώς. Από εκεί πέρα νομίζω όμως ότι θα ξεκινήσει μια ομάδα τέτοια που θα είναι πολύ ανταγωνιστική, ώστε να μπορέσει από το πρώτο ημίχρονο να φτάσει να βάλει τις βάσεις νίκης. Αυτό θα επιδιώξει ο Πόλος. Θα βάλει ρότα. Νομίζω ότι θα βάλει ρότα ή τουλάχιστον μπορεί να το δοκιμάσει μόνο και μόνο επειδή έχει δύο προπονήσεις, το λέω αυτό. Ναι. Δηλαδή μπορεί να σκεφτεί, ok, ας τον βάλω στο 60-70, να μου πάρει ένα μισάωρο 20 λεπτό προκειμένου να πει στο ρυθμό της θέσης. Μόνο για αυτό το σκέφτομαι. Διαφορετικά θα σου λέω τα δεδομένα θα τον έβαζω, γιατί μόνο η εικόνα του συμπέρα είναι πολύ καλή έως κακή. Στο μάτσο τον Μπάς. Και αυτός κουρασμένος μοιάζει. Αλλά μπράβο, γιατί έχει πάρει πολύ σε παιχνίδια και πάλι. Δεν το περιμέναμε, γιατί ξέρεις μετά την αξιοποίηση του Ραντόνια, πολλοί λέγανε ότι τον βλέπει πλέον το CDP. Όμως έχω ξαναπεί, ο Αλμέιδα είναι ένας πάρα πολύ δίκαιος φοβολητής. Κοίταξε, έτσι λέγαμε και για τον Πίλιο. Λέγαμε και για τον Πίλιο έτσι. Και όταν μπήκε το παιδί και έδειξε, δεν ξαναβγήκε. Όχι, εννοείται. Απλά πήγαινε πολύ καλά στην προπόνηση CDP και δεν μπορούσε να πέφτει που πήγαινε καλά. Και εντάξει, υπάρχει και ένα βιογραφικό πίσω έτσι στο CDP. Δεν μπορούσε να τον έχει και να μην το χρησιμοποιήσει καθόλου. Σαν να του λέει ότι δεν έχει ανταποκριθεί ενώ ανταποκρίνεται στη δουλειά. Θα δεις ένα επαγγελματία τέτοιου παίδου που είναι στην προπόνηση αρκετά καλά, πρέπει να πεις και να ευχαριστώ με κάποιο τρόπο και αυτό να παίξει τα παιχνίδια, έτσι. Δεν μπορεί να το κάνεις διαφορετικά. Τόσο, θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον η δεκάδα. Θα δούμε πάλι μόνος μου θα βγάλουν την δεκάδα. Δεν μου την είπες. Αύριο. Τα κρατάς για την εκπομπή σου. Εντάξει. Όχι. Παιδιά, ίδια ομάδα είμαστε. Περιμένω τις στατικές φάσεις γιατί από εκεί δείχνει περισσότερο όταν έχει μεσοβδόμαδα κόρτς. Όταν έχει μεσοβδόμαδο μάτς, έχει μια χαλάρωση. Σήμερα έχει γυμναστήριο. Δεν χρειάζεται πάντα να κάνει ένας μια βόλτα στα social media τσάκι, θα το καταλάβει πολύ. Είχε δουλειά στο άλμα, στα φάρι και πάει λέγοντας. Και αύριο θα φτιάξει ελάχιστο στο κομμάτι τακτικής. Όταν λέω ελάχιστο, εννοώ ότι περισσότερο μέσα των στατικών φάσεων, από τις οποίες η ΑΕΚ, όπως έχουμε δει, παίρνει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια. 21 γκολ φέτος. 21-17. 21 συνολικά, 17 στο πρωτάθλημα. Πέρυσι 12 στο πρωτάθλημα συνολικά. Ναι. Φέτος είναι ήδη 17 και έχει 11 μάτς. 11 μάτς ακόμα, ναι. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Πάρα πολύ. Και πέρυσι κάναμε το σταυρό μας που είχε 12 γκολ, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Φίλε, η ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα
πρέπει να έχει λύσει από τις θετικές φάσεις. Στο πρωτάθλημα το δικό μας, έτσι. Που δεν παίζεται το ποδόσφαιρο. Όχι, αλλά είναι τακτικά πολύ δύσκολο. Προτάθλημα. Αυτό. Θέλει καλή επίθεση στατικές φάσεις. Γιώργο μου, πολύ χρόνος και πάλι. Να χαίρεσαι οικογένεια, να χαίρεσαι οικογένεια και να πέρασαι καλά με τους φίλους σου 21 και 21. Έτσι. Έλα, φιλιά. Καλή συνέχεια. Φιλιά.